2, 3 έγινε συνήθεια, μετά για να φύγει συνήθεια χρειάζεται μια ζωή ολόκληρη. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει, έλα εδώ, σήκωσε έλα κοντά μου. Εγώ δεν το βλέπω όπως το βλέπεις εσύ. Εγώ το βλέπω σαν προσπάθεια ανόρθωσης αυτό που κάνεις και μου λες, άντε και πάλι συγχώρεσέ με, και πάλι συγχώρεσέ με, και πάλι συγχώρεσέ με. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει τέτοια πράγματα. Είναι ξένη γλώσσα για αυτό. Σου λέει, κοίταξε εδώ πέρα, πάει και στην εκκλησία και κοίταξε το ξανακάνει, το ξανακάνει. Μα δεν είναι έτσι όμως. Όχι. Θέλει να αγωνιζόμαστε. Και το λέει. Ρωτάει ο Απόστολος Πέτρος, πόσες φορές, Χριστέ μου, εάν μου κάνει σφάλμα ο αδελφός μου και μου φταίξει, να το συγχωρήσω. Και του, του βάζει και αριθμό ο Απόστολος Πέτρος του Χριστού. Αν 7 φορές μου φταίξει, και το απαντάει ο Κύριος συμβολικά. Συμβολικά. Έως 70 και σε 7. 77 φορές, που σημαίνει άπειρες φορές. Κι αν σου κάνει σφάλμα, θα το συγχωρέσει. Δεν είναι όμως δύσκολο αυτό το πράγμα για τους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο. Εδώ βλέπω τις οικογένειες μέσα, υπάρχουν έρευνες μεταξύ αδερφών. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό κάτι άλλο. Βεβαίως. Να το δείτε. Λέει, προσοχή. Λέει ο λαός, στη στιγμή που θα σε βρω οτιδήποτε να κάνεις, ναι, σε εκείνη και θα σε κρίνω. Σε εκείνη και θα σε κρίνω. Όπου ευρώσε και κρινώσε. Απλά. Ναι, γιατί ο Κύριος λέει άπειρες φορές. Πέφτω άπειρες φορές στο αμάρτημα πορνεία π.χ. Προσοχή όμως, το λέμε για να κάνουμε, το λέμε για να ξέρουμε πώς πρέπει να και τι πρέπει να κάνουμε. Να μην απελπιζόμαστε. Λέει, έπεσε στην πορνεία, πρόσεχε σε μη μείνει στην πορνεία, αλλά έλα, ζήτησε μου συγγνώμη, κάνε προσπάθεια να σε βρω στην προσπάθεια. Γιατί η προσπάθεια μετρήσεω και όχι τα μάρτυρα σου. Έτσι και αυτό ακόμα δηλαδή, θα ισχύσει. Μα αυτό ισχύει σου λέει. Αλλά να είναι ειλικρινή αυτή η προσπάθεια που θα κάνει, να καταλαβαίνω ότι από πόνο την κάνει. Όχι για να με κοροϊδέψει, αυτό δεν πιάνει. Εκεί είναι δόλο. Σαν είναι δόλο. Επικρατεί αυτό το πράγμα ότι θα πέσω, θα κάνω αυτό το πράγμα, θα πάω εκεί, θα πάω δόλο. Στο φινάλε ξέρω ότι θα πάω στο που λέγανε και στην αρχή. Εδώ το δικαστήριο λέει, έλα εδώ, το κάνει με δόλο. Ναι, ναι, ναι. Εάν δεν υπάρχει δόλο, λέει, το κάνει χωρί δόλο και το γελαφρυντικά. Πολύ περισσότερο κύριο. Που ξέρει πώς σκεφτόμαστε, αν πονάμε και μετανιώνουμε ή όχι. Όπου ευρώσε και κρυνώσε. Μέσα σε όλα αυτά τώρα, που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής, αλήθεια, η φύση παίζει ρόλο. Παίζει. Πολλά παίζει. Μπορούμε να το δούμε στο λίγο και από τη σκοπιά αυτή, δηλαδή, πού παίζει ρόλο. Αν, ας πούμε, αν παίζει ρόλο στην ψυχολογία του ανθρώπου. Μιλάς και τα σαρκικά αμαρτήματα, μιλάς και τα σαρκικά, δεν μιλάς. Σαφώς. Κοίτα με, στα ίσια, δηλαδή, δεν είναι κακό να το λες. Κακό είναι να είναι το μυαλό σου κακό. Σαφώς. Γιατί το Ευαγγέλιο χρησιμοποιεί ορισμένες φορές λέξεις που για μας είναι πολύ πολύ λίγες και κακές. Και είναι Ευαγγέλιο. Οπότε κάποιος πάλι μπορεί να το λάβει σαν περίοδο. Ναι, αλλά πρέπει και άλλη περίπτωση, θέλω να πω το εξής. Μπορεί να ακούσει ένας Άγιος, να πει ένας Άγιος μία λέξη, χωρίς κακό νόημα εντελώς, γιατί είναι καθαρό το μυαλό μου, και να μην είναι αμαρτία. Εμένα που είναι εντελώς πονηρό το μυαλό μου, να πω τη λέξη και να βγαίνει από πονηρό το μυαλό και να γίνει αμαρτωλικά μόνο. Διαφορά ήταν τώρα. Λοιπόν, τι μου είπες τώρα εσύ και για να το θυμηθώ. Πάνω λέω σε αυτό. Αν έπαιζε ρόλο η φύση. Σίγουρα ο Θεός δημιούργησε ανθρώπους. Όχι ρομπότ. Και κάθε άνθρωπος έχει την ιδιοσυνταξία του. Μάλιστα. Το χαρακτήρα του. Ναι. Αυτό ισχύει και για τα πνευματικά χαρίσματα και για τα σωματικά χαρίσματα. Μάλιστα. Άλλος είναι με μία φύση σαρκική σε υπερδιέγεση. Και νομίζω ότι αυτό μου ερωτήσει προηγουμένως. Ναι, 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 ακριβώς. Και άλλος είναι σε μετρία κατάσταση. Ναι. Παίζουν ένα ρόλο.
Εάν θα αμαρτήσω εγώ που μπορώ με μία αλφα κίνηση να δεσμεύσω τον εαυτό μου και αμαρτήσει κι ο άλλος που είναι με φόρτιση δυνατή στο θέμα του σαπικού, δεν θα κρατηθούμε με ίδια. Αλλή μονό μας να πούμε ότι και ο ένας και ο άλλος θα έχουν την ίδια κρίση. Άλλο το κριτήριο για τον ένα και τον άλλο. Αλλιώς θα κριθεί αυτός που έχει 10 δραγμές και δίνει τις 5, αλλιώς αυτός που έχει 20 και δίνει 1. Βέβαια, μεγάλη φορά. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να καταλάβει ότι παίζει ρόλο η φύση. Και αν εκείνος που έχει δυνατή φύση και δαμάσει, φαντάζομαι τι προσπάθεια χρειάζεται σε σχέση με εκείνον που έχει πολύ μέτρια την κράση της φύσεώς του. Έτσι. Και τη δαμάζει. Εκείνος θα πληρωθεί πολύ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Διαφορά τεράστια. Έτσι. Γι' αυτό λέμε, και λίγο θα μπορεί να ρωτήσεις, χωρίς αγωγή, χωρίς Χριστό, δεν δαμάζεται καμία φύση. Ούτε εκείνο που είναι υπερφορτισμένη, ούτε εκείνο που είναι αδύνατη. Άμα θα πάρεις ένα γέρο όχι σαν εμένα 65 χρονών, ένα από ένα 85, 86, 90. Και το βάζεις δίπλα σε ένα νέο, μπορεί να το βρεις το γέρο πιο φορτισμένο εσωτερικά από ένα νέο που θα έπρεπε να το δεις χειρότερο από το γέρο. Μάλιστα. Και αυτό και λένε ότι η πλάκα του τάφου είναι εκείνη που δίνει λύση στο ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα. Άρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Σε αυτό το... Τώρα ρητό να το πω πώς θα το πω, αυτό το λέει πάλι ο λαός και ακούγεται πολύ. Να δεις τα δύσκολα, όταν είναι φορτισμένη η κατάσταση και τα λεπτά, αντί να ψάξεις να δεις κάποιες λύσεις, αρχίζει το μυαλό μας κάπου και κουράζεται, είτε από τη συνήθεια, την κακή συνήθεια, αυτή που είπαμε πριν και τα λεπτά, που έχουμε μείνει. Και λέμε το εξής, έλα βρε, δεν βαριέσαι. Μια ζωή την έχουμε, και αν δεν διελεδίσουμε, και τι έγινε, τι τώρα, τι μετά, και να μαρτήσω τώρα. Εντάξει, εδώ αμαρτάνε, εδώ γίνεται χαμός, εδώ τρώνε. Μπράβο, τα γνωστά που ακούμε. Τι φοβάσαι να πεις. Εδώ τρώνε όλοι, ας πούμε. Τρώνε, δεν φοβάμαι τα πω. Τρώνε οι πολιτικοί, βλέπεις και τον πρωθυπουργό. Μια μου τα λες, μια αλλιώς. Προβάλλα στο θέμα, στο θέμα. Λοιπόν, γενικά, στο θέμα. Αφού τρώνε, γιατί να μην φάω κι εγώ. Θα κάθομαι εγώ έτσι να πούμε κτλ. Μια ζωή την έχουμε να πούμε, να την κρατήσουμε. Δεν βαριέσαι, μου αδερφέ. Γιατί τώρα κάποιο μπορεί να μας παρακολουθεί. Μπορεί να του φανούν βαρετά όλα αυτά και να πει. Εντάξει, μου τώρα, τι μου λένε τώρα αυτοί οι δύο οι άνθρωποι και πέρα. Τι μου κάνω τώρα, εντάξει, ωραία, και τι έγινε, ξέρω εγώ να πούμε. Ωραία, εντάξει, εγώ θα κάνω αυτό που γουστάρω εγώ θα πει. Κάνω όλα αυτά, θα κάνω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Που λέγεται καλά όλα αυτά, αλλά είναι η προσωπική μου επιλογή, λέει αυτό που θα κάνω, λέει εγώ. Εκεί τι γίνεται αυτό το μπέρδεμα, τι ανασφάλεια, πώς θα το πούμε αυτό το πράγμα. Τι υπάρχει εκεί. Σε συνδυασμό με το πρώτο που σας ρώτησα και τι έγινε, μια ζωή την έχουμε και άμα την κρατήσουμε, να περάσουμε πιο ωραία. Κοίταξε, Θανάση. Το μια ζωή την έχουμε. Είναι αλήθεια ότι είναι μια ζωή. Παραπάνω δεν είναι. Για να μπορούσαμε να διορθώσουμε το κακό σκήμενο. Αν υπήρχε και δεύτερη ζωή, θα υπήρχε τρόπος να πούμε, βρε, την έζησα, την είδα πως είναι και δεν το ξανακάνω πια. Όταν έχει πείσει αυτή η ζωή, δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Να κάνουμε μια αλλαγή αφού έχουμε μια δεύτερη ζωή. Μάλιστα. Ένα αυτό, νούμερο ένα. Θα ήθελα να ερωτήσω αυτούς που λένε, εγώ το θέτω αλλιώς, ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή. Μια ζωή την έχω. Ναι. Για αυτούς δεν υπάρχει άλλη ζωή. Δεν νομίζω να έχεις αντίληψη. Ναι, για να το λένε αυτό, σου λέει τέρμα, ευχαριστία με τη ζωή, τελείωσε. Μια ζωή την έχω, να την κρατήσουμε. Μπράβο, ωραία. Άρα, απορρίπτουν αυτοί ότι υπάρχει.
και άλλη ζωή. Έτσι. Σαφώς. Εγώ λοιπόν θέτω ερώτημα στον όποιον σκέφτεται έτσι. Το εξής ερώτημα.